Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε να συναντήσουμε ζωντανά μέσω Skype τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών και των έργων υποδομής, τον Νίκο τον Ηλιού. Τον ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Είναι η οδική ασφάλεια. Μπορεί να λέμε ότι φτιάχνουμε αυτοκινητοδρόμους και ότι όλα αυτά βοηθούν στο να έχουμε καλύτερη οδική ασφάλεια. Ωστόσο, μέσα στις πόλεις έχουμε πάρα πολλά και ατυχήματα και δυστυχήματα και εδώ στη Θεσσαλία. Και αυτό οφείλει να μας προβληματίσει. Και φυσικά υπάρχουν ακόμα οδικά δίκτυα, όπως αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, το Λάρισα Φάρσαλα. Αν και εξήγησε ο Δήμαρχος ότι εκείνο δεν είναι ένα σημείο τόσο πολύ δύσκολο, γιατί είναι μια ευθεία ανάμεσα Χαρά και Ζάπη που έγινε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα χθες. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένας από τους δρόμους με τα χειρότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτός ο δρόμος, όπως υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει το κομμάτι, για παράδειγμα, στο Λάρισα Καρδίτσα, στην παράκαμψη Κιώνας, που παραμένει ακόμα ενεργό. Υπάρχουν καλά το ορεινό δίκτυο και στο Πήλιο και στη Δυτική Θεσσαλία, ειδικά στα Τρίκαλα, είναι έτσι πως είναι. Όλα αυτά μας προβληματίζουν. Κύριε καθηγητά, κάποιοι λένε ότι με τους κυκλικούς κόμβους, αυτά τα roundabout, ότι θα λυθεί το πρόβλημα στις πόλεις. Είναι μια λύση? Ναι, καλησπέρα κύριε Κουλάτο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να ξεκινήσω πριν πω για τους κυκλικούς κόμβους, να πω ότι πλέον δεν αντέχω τα κλάματα, τις δηλώσεις, τις δακρύβρεχτες όλων των πολιτικών, των φορέων που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια και την ενημέρωση που όταν έχουμε κάποιο σοβαρό ατύχημα όλοι λένε πω χάθηκε μια ζωή ενός νέου κτλ. Φτάνει. Δεν ανέχουμε πια τίποτα από αυτούς γιατί δεν κάνουν τίποτα. Λέτε για τους κυκλικούς κόμβους. Εμείς σχεδιάζουμε περίπου 20 κυκλικούς κόμβους το χρόνο. Δημιουργούν συνθήκες οδικής ασφάλειας, προφανώς, εκεί όπου πρέπει να τοποθετηθούν. Αλλά να σας πω ένα οξύμορο και γιατί με ακούτε λίγο ισοσοργισμένο. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι από το 2012 βγήκε σχέδιο προδιαγραφών για τους κυκλικούς κόμβους και αυτό ακόμα δεν έχει γίνει ΦΕΚ, άρα σχεδιάζουμε χωρίς προδιαγραφές. Το ίδιο για τους ισόπεδους, το ίδιο για τη σήμανση των οδών εκτός αυτοκινητοδρόμου. Άρα λοιπόν η αρμόδιη, η πολιτική, η κεντρική κυβέρνηση έχει πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά, το να κατασκευάσεις ένα κυκλικό κόμβο εκεί όπου δεν απαιτείται κυκλικός κόμβος, μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, Από αυτά που έρχεται να επιλύσει, ναι. Από αυτά που έρχεται να επιλύσει. Άρα λοιπόν, πριν από κάθε κυκλικό κόμβο, πρέπει να κάνουμε κυκλοφοριακές μετρήσεις και αξιολογήσεις. Εσείς όταν έχετε κάποια πάθηση, κάτι, πηγαίνετε στο φαρμακείο και λέτε δώσ' μου το τάδε φάρμακο ή πάτε στο γιατρό σας. Πάτε στο γιατρό σας. Έχουμε λοιπόν 36 πιστοποιημένους ελεγκτές οδικής ασφάλειας, οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις και για την οδική ασφάλεια τι φταίει και να μας δώσουν προτάσεις στο τι θα πρέπει να μελετήσουν οι μελετητές έξω μετά. Και βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε αρκετά τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα και στη Θεσσαλία και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με μοτοσυκλέτες, με νέους ανθρώπους. Εκεί βέβαια είναι και θέμα και σε λεωφόρους ακόμα. Έτσι, που οποίε είναι βέβαια πολύ σύγχναστες, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, κοιτάξτε, το τελευταίο που προβλέπει ο κώδικας οδικής και λεωφορείας που έγινε τόση διαφήμιση τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, δεν πρέπει να μας λύσουν το θέμα. Γιατί 30 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχές κατοικίας και τώρα εφαρμόζονται εν της πράγμαση για τον απλό λόγο ότι δεν μπορεί να κινηθεί και κανείς με ψηλότερες ταχύτητες. Στις υπόλοιπες αρτηρίες, στις ηλεκτήριες ή κάποιες ταχύες αρτηρίες. Περιφερειακούς κλπ. Ναι. Ναι, ναι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να. Ας πούμε στην Αττική οδό. Αν πεις 70-80 χιλιόμετρα, κανένας δεν θα το τηρήσει, έτσι. Είναι προφανές. Εννοείται στους αυτοκινητοδρόμους ή στις αρτηρίες τις αστικές, της ταχείας κυκλοφορίας. Ναι, είπα εγώ την Αττική οδό έτσι ως ένα παράδειγμα, εντάξει. Αλλά εγώ λέω και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, λέω και τη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Λάρισα, λέω και τη λεωφόρο Λαρίσης στο Βόλο, όπου έχουμε ατυχήματα, δυστυχώς και δυστυχήματα. Ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο, να λέμε και τα θετικά κάποιων ανθρώπων που έχουν περάσει από το Υπουργείο, το 2006, επί κυρίου Σουφλιά, βγήκε μια οδηγία που έλεγε καθορισμός ορίων ταχύτητας, τα οποία να είναι ρεαλιστικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή πάντοτε υπάρχουν κάποιοι που τα υπερβαίνουν, γι' αυτό η υπόλοιπη υποδομή που έχουμε θα πρέπει να είναι συγχωρητική. Άρα να λάβουμε αυτά τα μέτρα, ώστε αφενός με να μην μπορούν να τρέχουν ψηλότερες ταχύτητες, αλλά από την άλλη μεριά να υπάρχει
και αστυνόμευση σε αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι είδα τώρα τελευταία και συγγνώμη που διακόπτω. Θα υπάρξουν και κάποια όρια σε μεγάλες εθνικές οδούς μέχρι 150 χιλιόμετρα την ώρα. Εντάξει, αυτό ισχύει στο εξωτερικό και στους αυτοκινητοδρόμους που έχω τη τιμή να ελέγχω εγώ. Ακόμα επί υπουργείας του κυρίου Σπίρτζη μου είχε τεθεί το θέμα στην Ιόνια οδό αν θα μπορούμε να έχουμε όριο 150 ή και στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Αυτό όμως είναι το επόμενο βήμα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε, γιατί ας πούμε ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου που είναι η παλιά απαθέ, έχει προβλήματα με τις επικλήσεις, με τα νερά και προσπαθούν... Τώρα ξέρετε γιατί χαμογελάω. Υπάρχουν αυτοκίνητα που μπορούν να τα αναπτύξουν με ασφάλεια αυτά τα... Και αν είναι και κλειστό αυτοκινητόδρομο. Το θέμα είναι στα 150, με αυτές τις τιμές που έχουν τα υγρά καύσιμα. Τι καίει κάποιος έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε, θα σας πω και το άλλο. Φτάνουμε στις σύραγγες, όπου και στις σύραγγες μπορούμε να έχουμε υψηλότερες ταχύτητες και έχουμε 80, ενώ στην Εγνατία κάποιες έχουν 100 ή κάποιες έχουν 80. Λίγο, αν δεν έχουμε ρεαλιστικά όρια, από την άποψη της ασφάλειας το ρεαλιστικά, νομίζω ευνοούμε την παραβατικότητα και όλοι θα τα ξεπερνούν. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι κάμερες που επιτηρούν την τροχέα, την κυκλοφορία, γιατί θεωρούν ότι βλάπτουν τα προσωπικά μας δεδομένα ή τα πολιτικά μας πιστεύω κτλ. Αυτά είναι μόνο για συγκεκριμένο λόγο. Αν δεν βάλουμε τέτοια πράγματα στη ζωή μας, μην περιμένουμε τίποτα. Γι' αυτό και οι κάμερες συνήθως καταγράφουν από πίσω το αυτοκίνητο για να μην φαίνεται από μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, ο οδηγός. Οπότε από την πινακίδα σε βρίσκουν και σου στέλνουν το μπιλιετάκι όταν έχει υπέρβαση, έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί πάμε να ανακαλύψουμε το τροχό που σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις λειτουργούν αυτά. Να σας πω ακόμα ένα πιο ακραίο. Ήμουνα για ένα εξάμηνο και είχα στήσει το Εθνικό Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας στη Σαουδική Αραβία. Εκεί υπάρχουν κάμερες που όταν αλλάζεις λωρίδα, αν δεν ανάψεις φλας, σου έρχεται στο κινητό σου η κλίση. Δηλαδή. Γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι καταπιεστικά, γιατί θεωρούμε ότι η οδική ασφάλεια και τα ατυχήματα αφορούν τους άλλους. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το παιδί μας, ένα συγγενής μας, εμείς οι ίδιοι. Γιατί θεωρούμε πάντοτε ότι όλα αυτά μας δημιουργούν καταπίεση και όχι ότι ευνοούν τη ζωή. Και ξέρετε, να σας το πω και εντελώς κοινικά, που το λέω και στους φορείς που λένε ότι είναι ακριβά διάφορα μέτρα. Η ζωή ενός ανθρώπου κοστολογημένη στην Ελλάδα είναι στο 1.800. Αν σώσουμε 10 ζωές, αυτόματα έχουμε 18 εκατομμύρια. Ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε με 18 εκατομμύρια για την οδική ασφάλεια? Να είναι ανταποδοτικά όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν γελάω 38 όταν μου λένε ότι τα έργα οδικής ασφάλειας είναι ακριβά. Δεν είναι καθόλου ακριβά. Και μέσα στις πόλεις έχουμε δόξα τω Θεώ τους αυτοκινητοδρόμους πλέον. Έχει μειωθεί το πρόβλημα με τους νεκρούς. Δυστυχώς ο Υπουργός δεν το αντιλαμβάνεται, ο κ. Στέκουρας, και λέει ότι πάμε καλά με την οδική ασφάλεια, επειδή οι νεκροί μας είναι γύρω στους 600. Μα δεν έχουμε στους αυτοκινητοδρόμους, έχουμε όμως μέσα στις πόλεις. Αν ξεφυλίσετε τις εφημερίδες ή αν κάνετε ένα ζάπινγκ στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, θα δείτε κάθε μέρα έχουμε 1 με 2 νεκρούς. Νέα παιδιά με δίκυκλα, πεζούς, παρασύρσεις πεζών. Πάρα πολλά. Το να έχουμε ατυχήματα μέσα στις πόλεις, σε αυτές τις πόλεις που έχουμε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δείχνουν ότι είμαστε λίγο απολύτιστοι. Γιατί έχουμε το δικό δίκτυο αυτό το οποίο έχουμε, πρέπει εμείς να δείχνουμε σεβασμό περισσότερο στην ανθρώπινη ζωή. Πάμε σε κάποια άλλα θέματα τα οποία αφορούν τη Θεσσαλία και που την ξέρετε καλά. Θα σας μεταφέρω έτσι από την εμπειρία μου, από το ρεπορτάζ που κάνουμε τόσα χρόνια, κάποια σημεία που οι κάτοικοι των περιοχών αυτών τα θεωρούν καρμανιόλες και τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτο παράδειγμα, η οδός Βόλου στη Λάρισα. Θεωρούν ότι γίνονται πάρα πολλά τροχαία. Εντάξει, είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή, έχει πλέον και εστίαση αριστερά-δεξιά. Σε ένα σημείο πολύ έξω από την πόλη αρχίζει και γίνεται με λωρίδα διαχωριστική, μέσα στην πόλη με κάποια σαμαράκια, μέχρι να γίνει ο περιφερειακός αυτός που θα πάει την κίνηση από αλλού. Φορτηγά περνάνε. Πάρα πολλοί για να γλιτώσουν διόδια περνάνε μέσα από την πόλη. Και στη συνέχεια στην παλιά Βόλου Λάρισας ή Λάρισας Βόλου, όπου εκεί θρυνήσαμε και νέους ανθρώπους, θυμάστε εκεί Στεφανοβίκιο, Ριζόμυλο κλπ. Εδώ τι μπορεί να γίνει? Υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν. Καταρχάς, στην Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας, από ό,τι ξέρω, γίνονται πάρα πολλοί κυκλικοί κόμβοι στις εισόδους, εξόδους των οικισμών, οπότε αυτό διευθετεί λίγο την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, δεν δίνουμε κάποια συνταγή η οποία είναι
για όλες τις περιπτώσεις. Πάρα πολύ απλά μπορούμε να δούμε πού υπάρχει επικινδυνότητα και ανάλογα με την επικινδυνότητα που διαπιστώνουμε προτείνουμε κάποια μέτρα. Κάποια μέτρα. Και αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με το κόστος. Πρέπει να είναι στοχευμένο, αυτό το λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, να είναι στοχευμένες οι παρεμβάσεις εκεί που έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Άρα λοιπόν, εκεί που έχουμε θέματα, θα πρέπει να δίνουμε τις κατάλληλες λύσεις. Μπορώ να σας πω εκατοντάδες λύσεις. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο σημείο που το θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη καρμανιόλα και το κάνετε και εσείς συχνά, πιστεύω. Το κομμάτι της εισόδου από Βελεστίνο προς Βόλο, λίγο πριν τη ΒΙΠΕ. Υπάρχουν σημεία που έχει ανάποδη κλίση. Αντί για να έχει κεντρομόλο, ο οδηγός έχει φυγόκεντρο και βγαίνει προς τα έξω. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Πότε θα διορθωθεί αυτό? Να σας πω, μάλλον. Ξέρετε ποιο σημείο λέω? Ναι. Ξέρω, ξέρω. Δεν είναι ανάποδη, είναι ανεπαρκής η κλίση. Είναι ανεπαρκής. Γιατί αν κατεβείτε και ρίξετε λίγο νερό, θα δείτε ότι πάει κανονικά. Απλώς είναι πολύ μικρή η επίκληση. Οπότε σας δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Είναι πάντως κλασικό παράδειγμα όπου διευρύναμε και ασφαλτοστρώσαμε τον παλιό δρόμο, κάναμε και την εισίδα και έχουμε τώρα την εικόνα ότι είναι αυτοκινητόδρομος. Αλλά αυτή είναι μια ψεύτικη εικόνα, γιατί δεν είναι αυτοκινητόδρομος, δεν έχει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αυτοκινητοδρόμου. Και γι' αυτό θα πρέπει, απλώς θα πρέπει να διευθετηθεί η εγκάρσια κλίση, το οποίο σημαίνει έχουμε κάποιες ψυχομετρικές διαφορές είτε στην κεντρική εισίδα είτε στο πλάι, διευθετείται αυτό. Αλλά σίγουρα μέχρι το Βόλο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ασφάλιση, γιατί πρέπει να έχουμε συγχωρητική υποδομή για τους οδηγούς. Δεν θα πρέπει να το πληρώνουμε τη ζωή τους ή με τον τραυματισμό τους όλα αυτά τα πράγματα. Να έχουμε υλικές ζημίες, αλλά όχι με τη ζωή τους. Αλλά ξέρετε, να σας πω ένα κάτι πιο γενικό. Πριν από 8 χρόνια περίπου, η Εγνατία Οδός έκανε μελέτες οδικής ασφάλειας για όλη την Ελλάδα. Και για τη Θεσσαλία και για τον ομό Λάρισας. Μάλιστα συμμετείχα εγώ στην ομάδα από την εκπόνηση και στον ομό Μαγνησίας κτλ. Αυτές οι μελέτες υπάρχουν σε κάποια ράφια στην Εγνατία Οδό και δεν υλοποιούνται. Έχω κάνει πάρα πολλές αναφορές εδώ και χρόνια στην περιφέρεια Θεσσαλίας ότι αυτές οι μελέτες θα πρέπει. Να πάμε σε κάποια άλλα σημεία να δούμε αν συμφωνούμε στη διαπίστωση. Επειδή τα έχω κάνει κι εγώ ο ίδιος έτσι. Στο κομμάτι του Βόλου Αθηνών. Όπου έχουμε τις στροφές μετά το Σωρό, όπου αρκετές φορές αναγκάζονται οι άνθρωποι, ειδικά το καλοκαίρι για τα παραθυριστικά κέντρα, να κάνουν και εγκάρσια στροφή έτσι, από το ανάποδο ρεύμα, να πάνε Κρυθαριά, να πάνε Μάραθο, να πάνε πιο κάτω, που πάνε Μεγάλη Βελανδιά κλπ. Μπορούν να γίνουν εκεί παρεμβάσεις? Γιατί έχουμε φυσικά, πάρα πολλά νομίζω τροχαία και ατυχήματα και δυστυχήματα και εκεί, το ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε προς το Μάραθο που έχει γίνει αυτή η κάτω διάβαση που έλυσε. Αυτή είναι, έχει λύσει πολλά προβλήματα. Γιατί παλιά αναγκαζόσουν να πας από το αντίθετο ρεύμα για να στρίψεις. Ακριβώς. Και πιο κάτω υπάρχουν οι διασταυρώσεις προς Μεγάλη Βελανιδιά, υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που βγαίνουν. Όπως επίσης διάφορες ιδιοκτησίες που βγαίνουν απευθείας πάνω στον δρόμο. Στη Χρυσή Ακτή δεν πρέπει να υπάρχει όμως, Παναγιάς, στον Κατήραγα που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε στη Μεγάλη Βελανιδιά, παλιά μου είχαν ζητήσει την άποψή μου για να γίνει ένας κυκλικός κόμβος εκεί μπροστά. Προφανώς και ήμουν θετικός. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αφενός με ρυθμίζουν ταχύτητα, αφετέρου στους παρόδιους δίνουν προσβάσεις με ασφάλεια, είναι εκ των όνων κάνευ. Και να σας πω, ένας μικρός κυκλικός κόμβος εκεί στη Μεγάλη Βελανιδιά δεν θα κόστιζε πάνω από 150.000-200.000. Περαστικό περιβάλλον. Ναι, εδώ θα λέω το πρόβλημα, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Όπως ίσως και στο Μαμιδάκι παρακάτω θα το έλυνε και ίσως και πιο κάτω και στη Χρυσή Ακτή, ίσως θα χρειαζόταν 2-3 κόμβια. Και βγαίνοντας από το Βόλο, εκεί κοντά στις Αλικές, έχει κάτι φυτώρια, κάτι που μαζεύεται. Ναι, το εκεί κόσμο, που είναι και μια στενή γέφυρα, άλλο μεγάλο, σωστό, άλλο μεγάλο θέμα εκεί. Αυτή η στενή γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα εννοείται, μελετήθηκε να διευρυνθεί κτλ. Αλλά ήρθε ο Ντάνιελ, ο οποίος μας άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητες, ναι, ναι. Και πρέπει να αλλάξει η διατομή της γέφυρας ριζικά και όχι να τα υπολογίζουμε όπως τα παλιότερα. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχουμε οδική ασφάλεια, το πρότεινα και στην περιφέρεια, η περιφέρεια ακόμα δεν έχει πόρους να μπορεί να το υλοποιήσει, σε όλη τη Θεσσαλία θέλει επιθεώρηση στο δικό δίκτυο να εντοπίσουμε όχι τις θέσεις που γίνονται ατυχήματα, αλλά τις θέσεις που ενδεχομένως μπορούν να γίνουν ατυχήματα. Ναι. Ξέρετε, οι προδιαγραφές μας δεν έχουν ακολουθήσει την εξέλιξη των αυτοκινήτων, των ελαστικών, όχι, των οδοστρώσεων. Οδοστρώσεις έχουν γίνει εκτεταμένες στη Θεσσαλία. Επί κύριο ναι, ένα άλλο θέμα που το ξέρετε καλά. Είναι ο Λάρισα Φάρσαλα. Νομίζω ότι είναι από τους δρόμους με τα χειρότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς.
Ο Ελασσόνα Κοζάνη. Κάποτε πρέπει να γίνει και αυτός, γιατί συνδέει δύο νομούς. Έτσι. Ναι, συνδέει δύο νομούς. Να πιάσω αυτόν, το ότι ο Ε65, ελέγχω εγώ τον Ε65, συνεπώς το ξέρω από πρώτο χέρι. Ο Ε65 δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με αυτόν τον δρόμο. Μάλλον αυτός ο δρόμος δεν πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον Ε65, γιατί είναι ένας δρόμος όπου οι κάτοικοι της Θεσσαλίας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση από τη Λάρισα, από το Τύρναβο, μέσω Ελασσόνας και να φτάνουν με ασφάλεια στη Κοζάνη. Αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί. Υπήρχαν από παλιά μελέτες κτλ. Νομίζω να έχουν να τονίσει λόγω του Ε65. Όχι, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός. Όσον αφορά το Λάρισα Φάρσαλα, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και τα οποία επιδεινώθηκαν και από τον Ντάνιελ και από τον Ιαννό, έτσι, να τα σημειώσουμε και αυτά. Είχαμε πολλές φορές, έτσι. Το 2007 είχε γίνει η πρώτη επιθεώρηση οδικής ασφάλειας σε αυτό. Είχα την τύχη να συμμετέχω κι εγώ και είχαμε εντοπίσει ένα προς ένα τα σημεία τα οποία χρειάζονται αποκατάσταση. Δεν χρειάζεται όλος ο δρόμος να γίνει αποκατάσταση μόνο μιας. Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που τα λίγα λεφτά τα οποία έχουμε πρέπει να τις δώσουμε εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς, όσες φορές και να μίλησα στην τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας της Θεσσαλίας παλιότερα, τους μιλούσα για οδική ασφάλεια, έπαιρνα την απάντηση, μα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επιθεωρήσεις και ελέγχους οδικής ασφάλειας. Όταν ακούω τέτοιες κουβέντες, συνήθως με πιάνει κατάθλιψη και σταματάω. Και βέβαια παραμένει το μεγάλη πληγή της παράκαμψης οικειών στον δρόμο Λάρισας Καρδίτσας. Εδώ συνδέει πρωτεύουσες δύο νομών, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε περίπου 6-7 χρόνια. Υπάρχουν τα προβλήματα εκεί τα γεωλογικά. Έχει σταματήσει το έργο. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Είναι ζητήματα αυτά. Θυμάστε, παλιά είχαμε το κομμάτι Βελεστίνο Βόλος, εκεί που είχαν πέσει λάθος αδρανή υλικά, ρινίσματα σιδήρου αντί για σκύρα. Όλα αυτά ξαναξυλώθηκε, ράβε ξύλο. Δεν είχε γίνει καν παραλαβή επίσημη. Άλλο τεράστιο θέμα αυτό, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και από την άλλη μεριά βλέπετε στους αυτοκινητοδρόμους, επειδή κινούμε συνέχεια σε αυτούς, κινείται κανείς στον Ε65 στην Ιόνια Οδό και χαίρεται, γιατί μπορεί να κινείται με ασφάλεια και μια επιπεδότητα η οποία είναι εκπληκτική, αλλά κυρίως με ασφάλεια, είτε οδηγεί μοτοσυκλέτα είτε οδηγεί αυτοκίνητο. Συνεπώς, εγώ τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην οδική ασφάλεια πρέπει να τις κάνουμε. Και δεν ανέχομαι να ακούω κάθε λίγο και λιγάκι πόσο θλιμμένοι είμαστε για τα οδικά τροχαία ατυχήματα και τα θύματά τους. Και ξέρετε, υποστηρίζω, πηγαίνω σε δικαστήρια πολύ συχνά υποστηρίζοντας τους συλλόγους που έχουν χάσει άτομα από τροχαία δυστυχήματα. Και είναι εξαιρετικά θλιβερό να τα ζει κανείς αυτά τα πράγματα και να τα βλέπει. Και είναι εξαιρετικά ακόμη πιο θλιβερό η αντιμετώπιση που έχουν από τη δικαιοσύνη αυτά τα άτομα. Τώρα θα σας πάω στο πιο κρίσιμο ερώτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, κύριε καθηγητά. Ο Λάρισα Βόλος, η παλιά οδός, δυστυχώς, είναι βαριφορτωμένος από βαριά οχήματα, διότι θέλουν να αποφύγουν τα διόδια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Του Μοσχοχωρίου, τα οποία ευτυχώς υποχώρησαν, με αυτό το θετικό που είπε και ο Πρωθυπουργός, που ανακαλύψαμε στα ταμεία εκεί από κάποιες συμβάσεις, τέλος πάντων. Ήταν 4.30 πριν από λίγες μέρες. Από τον 1 Οκτωβρίου νομίζω είναι 3.60, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό ισχύει για τα γιοταχή. Τώρα για τα φορτηγά είναι πολύ παραπάνω. Είναι ανταγωνιστικός προς τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου το να γίνει λίγο πιο ασφαλής ο δρόμος Λάρισα-Βόλος, η παλιά, ή Βόλος-Λάρισα. Ξέρω ότι υπάρχουν μελέτες για κάποιους κυκλικούς κόμβους, ειδικά. Από εκεί που περνά από μέσα, δηλαδή ριζόμυλο Στεφανοβίκιο, για παράδειγμα. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά τώρα ξέρετε ποια είναι. Είναι η περίοδος που έχουμε εκόκκιση βαμβακιού και συλλογή βαμβακιού. Πολλά μεγάλα εκοκιστήρια εκεί. Περνάνε φορτηγά πάλι, περνάνε τρακτέρ με καρότσες που καμιά φορά δεν έχουν ούτε κάνει και σήμανση νύχτα, ειδικά. Τον κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο. Πριν από κάνα 2-3 μήνες ήταν οι κομπίνες. Αν ήταν μια κομπίνα εκεί, δεν περνούσε με τίποτα. Έτσι. Θα μου πει γιατί να πα από αυτό το δρόμο. Αν πας και εσύ, θα σε γλιτώσει τα διόδια, αλλά δεν έχεις ασφάλεια. Αλλά κάποιος λέει, δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικά ανεκτό. Δεν είπαμε να είναι αυτοκινητόδρομο να πηγαίνει με 150 χιλιόμετρα, να έχω τουλάχιστον μια ασφάλεια. Όταν θέλω να πάω, έχω συγκινήσει στο Αρμένιο, ας πούμε, από τη Λάρισα, ή έχω συγκινήσει στο Στεφανοβίκιο από το Βόλο. Να πάω ασφαλώς. Ναι, να σου πω. Και να το πω και λίγο διαφορετικά για να το επεκτείνω. Όλη αυτή η ιστορία με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από το 7, όταν ξεκίνησαν με ΣΔΙΤ, όπου μπήκαν μέσα και στα κονσόρτσια των τεχνικών εταιριών και οι τράπεζες. Από εκεί ξεκινάει όλο.
δεν είχε μια καταληκτική ημερομηνία για τα πλευρικά διόδια και τα αναλογικά διόδια. Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Έχουμε όλοι μπει στην οτοστράσα, έχουμε μπει, όσοι έχουμε ταξιδέψει στην Ευρώπη και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παίρνεις ένα χαρτάκι όταν μπαίνεις στην εθνική οδό και όταν βγαίνεις σου λέει το αντίτιμο είναι τόσο. Αυτό δεν, γιατί δεν το έχουμε ακόμα. Ναι, εδώ και 6-7 χρόνια πελαγοδρομούμε στο να επιλέξουμε ένα σύστημα για τα ηλεκτρονικά διόδια, όχι με GPS τα αυτοκίνητα, όχι με σύνθετα που εφαρμόζονται κάπου κτλ. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ξέρετε θα το φέρω σε παραλληλισμό με τα τέμπη. Καταρχάς είναι άδικο με βάση την νομολογία. Γιατί ειδικά στο κομμάτι, σε κάποια κομμάτια, στη Λάρισα και στο Βόλο που χρησιμοποιούμε ένα μη μέρος του εθνικού δικτύου, η Βολιώτιση ή η Λαρισαίη, πληρώνουν πολύ παραπάνω το χιλιόμετρο, έτσι, εφόσον δεν υπάρχουν πλευρικά διόδια. Ναι. Με βάση αυτό που έχει... Γιατί λέμε, ας πούμε, στο ατύχημα, στο δυστύχημα του ΟΣΕ, η τηλεδιοίκηση, το έργο καθυστέρησε τόσο πολύ και να μην λέμε η αντίστοιχη σύμβαση για τα ηλεκτρονικά διόδια. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ, που είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο soft κτλ. Από την άλλη μεριά, για να πω στο προηγούμενο ερώτημά σας, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να μεταβεί από όπου θέλει προς οπουδήποτε θέλει στην Ελλάδα, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει διόδια. Αυτό το κράτος πρέπει να του το κάνει με ασφάλεια. Πρέπει δηλαδή να μπορεί να κινείται με ασφάλεια. Άρα, μπορεί οι αυτοκινητόδρομοι που έκανε ο κύριος Σουφλιάς που ενώνουν τη Λάρισα με τα Τρίκαλα ή την Λάρισα με την Καρδίτσα κτλ. Να λειτουργούσαν απέναντι στον Ε65 ανταγωνιστικά και να είχαν έσοδο άξιον 65 και ξέρω ότι υπήρχαν αιτήματα γιατί χάνουμε λεφτά, αλλά μπορεί οι αυτοκινητόδρομοι να χάνουν λεφτά, ας βρουν μια λύση, η οδική ασφάλεια και η ασφάλεια των πολιτών. Ναι, υπάρχει ένα αντισταθμιστικό όφελος για αυτούς, για πώς θα το πω, όπως το έχουν και στην Αττική Οδό. Δεν είχαν ένα μίνιμουμ πλαφόν, άμα το περνούσε από κάτω έμπαινε το κράτος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Στο Βόλος Λάρισα, στο οποίο αναφέρεστε, είχα αναφερθεί και παλιά. Η κυκλική κόμβη σε κάθε είσοδο χωριού είναι εκ των όνων κάνευ. Αυτό είναι και φθηνές λύσεις και σε όλο το υπόλοιπο υπάρχουν. Τώρα, μέχρι στιγμής προς το παρόν έχουμε αυτό το κυκλικό κόμβο στον Πλατίκα, που και καλά κάνουμε. Γιατί πας και προς τον Αγιώκαμπο από εκεί, πας προς Αγία, δεν είναι μόνο. Έτσι δεν νομίζω είναι. Ότι έχουν μελετηθεί αρκετοί κυκλικοί κόμβοι και θα υλοποιηθούν σταδιακά. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση, αλλά ξέρω ότι έχουν γίνει μελέτες. Ναι, ας πούμε, υπάρχει ένα φανάρι, ας πούμε, εκεί στα Κιλελέρα Χίλιο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν κυκλικό κόμβο. Ναι, πιο κάτω δεν το συζητάω για Στεφανοβίγιο και Ριζόμενο που περνά κατά μήκος των χωριών, έτσι. Κατά μήκος των χωριών το είχα προτείνει παλιά στην περιφέρεια. Παίρνω. Στην είσοδο και στην έξοδο πρέπει να υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος, ο οποίος θα οριοθετεί τον οικισμό όταν περνάς το πρώτο κυκλικό να ξέρεις ότι είσαι οικισμό. Από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχουμε... Α, υπάρχει και ένας, τώρα τον ξέχασα, στο τέλος, λίγο πριν το Βελεστίνο. Ναι. Αυτοί οι δυο είναι, ένα στην αρχή στον Πλατίκα που και ένα λίγο πριν το Βελεστίνο. Δεν έχουμε προς το παρόν άλλο ενδιάμεσα. Ζωής, κάπως έτσι νομίζω λέγεται εκεί, το χωριό. Ναι. Η κυκλική κόμβη σε όλο το μήκος και δεν είναι η κυκλική κόμβη που είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι κάποια υπερπαραγωγή. Είναι απλή κυκλική κόμβη. Αρκεί, κύριε καθηγητά, το είπατε κι εσείς, να σχεδιάζονται σωστά και στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά και στην αποχέτευση των ομβρίων και στους οχετούς ανακούφισης που απαιτούνται, γιατί είχαμε κάποια παράπονα για ένα κυκλικό κόμβο εκεί στη Γορίτσα, το θυμάστε, ότι δεν ήταν καλά μελετημένος. Έχω παράπονα για τον κυκλικό κόμβο στη ΔΕΙΑΛ, ειδικά έχουμε πάρα πολλά τροχαία και δυστυχήματα με μηχανές, εντάξει. Ίσως πάλι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά η κλίση να μην είναι αρκετή, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, αλλά βλέπω πολλά τροχαία δυστυχήματα. Ένας κυκλικός κόμβος εδώ στη Λάρισα πριν από τη ΔΕΙΑΛ. Κάθε 2-3 μήνες έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα με μοτοσυκλέτα, με μηχανάκι ή δυστύχημα. Καλά, πολλές φορές είναι και λάδια, εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Γιατί δεν κάνουν ένα έλεγχο οδικής ασφάλειας? Θα δώσουν 2.000 σε έναν ελεγκτή οδικής ασφάλειας και θα τους κάνει μια πλήρη ανάλυση και θα ξέρουν ποια είναι η παθολογία. Τώρα πώς θα αντιμετωπίζουν? Πώς θα αντιμετωπίζουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα το αντιμετωπίζουμε με αυτό που λέτε. Βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε πω ότι πάθαμε. Τρίνος. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας, γιατί δεν βάζουν τα μεικτά κλιμάκια να ελέγχουν τα φορτηγά που περνάνε και να δούμε πόσα φορτηγά θα περνάνε μετά, γιατί πάρα πολλά είναι υπέρβαρα και έχουν προβλήματα άλλα κτλ. Μα όταν ο προορισμός είναι από Αθήνα Θεσσαλονίκη και περνάς και λες ότι άμεσα σταματήσουν ότι πήγα να δω μια θιά μου στο Αρμένιο στο Στεφανοβίκιο, προφανώς εντάξει, τι να πω. Ναι. Και μεταφέρεις, ξέρω εγώ, υγρά καύσιμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχουμε δει και τέτοια πράγματα, μεγάλα βιτία.
Έτσι, δεν ξέρω τι άλλο. Και κάμερες, να ελέγχουν ταχύτητα. Ναι. Να ελέγχουν ταχύτητα και να λειτουργούν οι κάμερες. Αλλιώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτές είναι οι λύσεις που έχουν εφαρμόσει στο εξωτερικό. Ξέρετε, στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους κινείται κανείς με ταχύτητα ψηλή. Δεν έχει όρια ταχύτητα σε κάποιους. Αλλά όταν πάτε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, σε κάθε δύσκολη στροφή υπάρχουν κάμερες και αυτές οι κάμερες δουλεύουν. Εδώ εμείς έχουμε ανακαλύψει όχι τα προσωπικά δεδομένα, όχι να μην φαίνεται το πρόσωπό μου, όχι να μην φαίνεται. Γιατί εντάξει, και κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε λύσεις και για αυτούς τους δρόμους που ειδικά έχουν μια κυκλοφορία τόσο στις πόλεις όσο και στο επαρχιακό δίκτυο. Ας πούμε το παράδειγμα, οι στροφές στη Σικιώνα, όταν έχει ομίχλη, όσοι έρχονται από Λάρισα προς Καρδίτσα και το ανάποδο, γιατί είναι καθημερινά, έτσι, είναι πρωτεύουσες δυο νομών, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν Καρδίτσα και δουλεύουν Λάρισα και το ανάποδο, έτσι. Είναι δραματικό, έτσι, δεν το συζητάω. Ξέρετε, εμείς σαν Πανεπιστήμιο έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις γι' αυτό. Έχουμε κάνει ολόκληρο σχέδιο, το έχουμε δώσει στο Υπουργείο Μεταφορών, τι πρέπει να γίνει στις πόλεις μέσα. Με σχέδια οδικής ασφάλειας, να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί του Δήμου να είναι αυτόφωτοι, όχι να έχουμε πάντοτε συμβούλους μελετές απ' έξω να μας δίνουν λύση. Το επιστημονικό δυναμικό των Δήμων πρέπει να ενισχυθεί και να αποκτήσει και εκπαίδευση και να του παρέχουμε υλικό. Σε αυτό το πλαίσιο σκανάρουμε τις πόλεις και βρίσκουμε ποιες είναι οι θέσεις επικίνδυνες και από εκεί και πέρα, στη λογική της βιωσιμότητας, εκπαιδεύονται να τα αντιμετωπίζουν μόνοι τους. Για το αστικό οδικό δίκτυο. Στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, οι μελέτες της Εγνατίας Οδού πρέπει να επικαιροποιηθούν και να εφαρμοστούν. Να εφαρμοστούν με προτεραιότητα εκεί που έχουμε προβλήματα, εκεί να πέσουν τα λίγα λεφτά τα οποία έχουμε. Κάτι τελευταίο, γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο της εκπομπής. Είδα ότι γίνονται τώρα πλέον κάποιες εργασίες και από τη ΔΕΙΑΜΒ στη Λαρίση, στο Βόλο, που είναι πολύ παθή για πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί έχει από τον Ξηριά, έχει τον Γραφσίδωνα, τα έχει αριστερά-δεξιά ποτάμια, έτσι. Έχετε συμβάλει στη μελέτη αυτών των έργων που γίνονται? Εννοείται κάποια ως πανεπιστήμιο, έργα αποχέτευσης. Ναι, στα έργα αποχέτευσης όχι. Ξέρω, είναι ένα έργο από παλιά, από ό,τι έχω ακούσει και εγώ από τη τηλεόραση. Ναι, θα λυθεί δηλαδή το πρόβλημα, γιατί ειδικά οι Λαρίσεις όταν βρέχει δυνατά, έτσι, εντάξει, και η Νεάπολη εκεί, εντάξει, έχει προβλήματα. Το αντιλαμβάνομαι, αν και παλιότερα έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Ναι, το συγκεκριμένο νομίζω ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό το οποίο είχα πει στη ΔΕΙΑΜΒ είναι ότι άσχετα με τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία μετά από ένα έργο ελπίζω να ξεκινήσουν οι μελέτες τώρα από το Πανεπιστήμιο, τους είπα ότι για το αστικό οδικό δίκτυο, επειδή έχουν αλλάξει οι βροχοπτώσεις, οι παροχές έχουν αλλάξει, θα πρέπει να αναθέσουν μια μελέτη σε κάποιον μελετητή έμπειρο, ώστε να δει οι σχάρες φτάνουνε, τα δίκτυα φτάνουνε, οι σχάρες δηλαδή με ποιο τρόπο θα πολλαπλασιαστούν, θα τοποθετηθούν εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται όχι σε μια καταιγίδα σαν τον Ντάνιελ, αλλά σε κάτι αντίστοιχο. Γιατί και το κομμάτι εκείνο που στον περιφερειακό εκεί λίγο πριν το Πανθεσσαλικό θα αντικατασταθεί, αυτό που έχει το πρόβλημα το γνωστό που πάντα πιάνει νερά. Αυτό στον περιφερειακό δεν ξέρω όσον αφορά στην αποχέτευση του περιφερειακού, δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτό. Αλλά στο περιφερειακό θέλουμε σημαντικές παρεμβάσεις και εγώ τα έχω δώσει, επειδή ο περιφερειακός όσον αφορά τη συντήρηση έχει μεταφερθεί στο Δήμο Βόλου, αλλά παρόλα αυτά οι παρεμβάσεις είναι στην περιφέρεια ή στην ΕΙΔΕ ΠΑΘΕ νομίζω. Του έχω δώσει σχέδια για κυκλικούς κόμβους σε όλα τα φανάρια. Σε όλα τα φανάρια. Τι νόημα έχει, ναι. Τι νόημα έχει να βάζουμε φανάρια στο περιφερειακό. Ακόμα και στο δύσκολο που είναι περιφερειακός με Ιωλκού, που είναι ένας δύσκολος κυκλικός κόμβος, και εκεί έχουμε δώσει λύσεις. Και μάλιστα, για να τα αντιληφθούν κάποιοι άλλοι, ο κύριος Δήμαρχος τα έχει δει τώρα, προσπαθούμε να τα οπτικοποιήσουμε κάνοντας ένα τρισδιάστατο του κυκλικού κόμβου συν ένα μοντέλο λειτουργίας με προσομοίωση, για να καταλάβουν πώς μπορεί να λειτουργεί ένας κόμβος. Ήδη έχουμε κάνει τρεις τέτοιους στην Καλαμπάκα. Πολύ σύντομα θα σας τους δώσω να μπορείτε να τους δείξετε και από το κανάλι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι πράγματα που κάνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δεν τα κάνει κανείς άλλος στην Ελλάδα. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Πολύ.